Πάμε τώρα σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που απασχόλησε το δελτίο μας πριν από 10 ημέρες περίπου και αφορά τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύεται καύσιμα η Σαμοθράκη. Μάλλον σωστότερα αφορά τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα καύσιμα στο νησί της Θράκης. Να δούμε τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος χειρίστηκε το θέμα όταν ο κύριος Γιάννης Κούτλας, συνιδιοκτήτης, να πούμε, Σταύρο, της εταιρείας K-Oil, που έχει έδρα την Σαμοθράκη και διαθέτει μάλιστα και δεξαμενές καυσίμων το νησί, και είναι η εταιρεία εξαιτίας της οποίας η Σαμοθράκη αυτή τη στιγμή έχει καύσιμα, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Ο κύριος Γιάννης Κούτλας, λοιπόν, εδώ στο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης, προέβη σε καταγγελίες οι οποίες ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακές. Θα ήθελε, σε παρακαλώ, να μας θυμίσεις λίγο τις καταγγελίες του κυρίου Κούτλα, για να δούμε να την πούμε ότι εξ αρχής οι καταγγελίες έγιναν στην εφημερίδα Πανθρακική και αναρτήθηκαν στη ιστοσελίδα Φάρος 24. Από εκεί, λοιπόν, ορμόμενοι, βρήκαμε τον κύριο Κούτλα, ο οποίος μας επανέλαβε ότι η μεταφορά των καυσίμων στο νησί από την εταιρεία K-Oil δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο και σύμφωνα με την νομοθεσία. Βεβαίως μας είπε ότι κατήγγειλε το γεγονός στις αρμόδιες υπηρεσίες, λίμενο αρχείο, τελωνείο, δεν ξέρω ποιες άλλες αρχές, και παρόλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Και μάλιστα κατήγγειλε και συγκεκριμένα δύο υπαλλήλους, νομίζω, του τελωνιακού υπαλλήλου. Τώρα, για να αξιολογήσουμε τις καταγγελίες, Σταύρο, του κυρίου Κούτλα, πρέπει να πούμε πως ο κύριος Κούτλας βρίσκεται σε μία έντονη διένεξη εδώ και χρόνια με τον αδελφό του, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης σήμερα της K-Oil, η συνιδιοκτήτης. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Γιάννης Κούτλας από την εταιρεία και τώρα πια προβαίνει σε καταγγελίες που δεν το έχει κάνει, νομίζω, πρώτη φορά. Τον αδελφό του και τον πρώην συνεταιρό του. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ωστόσο, δεν μπορούν παρά να διερευνηθούν οι καταγγελίες αυτές, ασχέτως αν υπάρχει μια ενδοοικογενειακή διένεξη. Βεβαίως, εμάς μας ενδιαφέρει και το τι γίνεται, μας ενδιαφέρει περισσότερο η ασφάλεια στο νησί. Και αυτό επισημαίνουν και οι ιστοσελίδες που προέρχονται από τη Σαμοθράκη. Οι κάτοικοι δηλαδή τη Σαμοθράκη ανησυχούν για το πώς αυτή η μεταφορά δεν είναι επικίνδυνη. Αυτό είναι και το ουσιώδες. Και να μην μείνει και το νησί χωρίς καύσιμα. Έτσι, προφανώς. Είναι το σημαντικότερο. Όταν, λοιπόν, έγιναν αυτές οι καταγγελίες φέτος τον Αύγουστο, στις 4 Οκτωβρίου έβγαλε μια ανακοίνωση όντως το Πολυμεναρχείο Σαμοθράκης, ένα έγγραφο προς την εταιρεία K-Oil, και απαγορεύει τη μεταφορά καυσίμων με βιτιοφόρα, όπως έκανε μέχρι τότε, μέχρι τον Αύγουστο, η εταιρεία K-Oil. Και όντως έκτοτε γίνεται η μεταφορά μέσω του αγωγού, ενός μικρού αγωγού πετρελαίου που καταλήγει στο λιμάνι και φτάνει μέχρι στις δεξαμενές καυσίμων. Παρ' όλα αυτά, και εκεί υπάρχει ανομία, σύμφωνα τουλάχιστον πάλι με το ίδιο δημοσίευμα στην Πανθρακική, αφού η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον αναλόγο αγωγό 8 ίντσων έχει λήξει 8 Σεπτεμβρίου του 2011. Άρα και τώρα που γίνεται η μεταφορά είναι παράνομη για αυτό το λόγο, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από τον Παπα-Νικόλα, όπως αναφέρει εδώ. Αν γίνεται τον ιερέα του, προφητηλία, αν γίνεται έτσι η μεταφορά των καυσίμων, η εκφόρτωση μάλλον των καυσίμων από τα δεξαμενόπλια, τα ελαφρού τύπου δεξαμενόπλια που προσεγγίζουν το νησί, γιατί γι' αυτό δεν μας διαβεβαιώνει κανείς, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι η κυρία Χρυσή Μπενάζη, την οποία συνήντησε σήμερα η συνάδελφος η Γεωργία Ιππεάδου, η κυρία Μπενάζη, πρέπει να πούμε πως είναι η πληρώτρια διευθύντρια του τελωνίου της Αλεξανδρούπολης, μας είπε χαρακτηριστικά τα εξής, ότι όσον αφορά στα θέματα ασφάλειας των πολιτών, περιβάλλοντος κλπ, υπεύθυνες είναι οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρω, δηλαδή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Αυτά μας τα λέει η κυρία Μπενάζη στην ερώτηση αν είναι νόμιμη η εκφόρτωση των καυσίμων αυτή τη στιγμή στη Σαμοθράκη και η μεταφορά των καυσίμων εν γέννη στο νησί. Μας απήντησε αυτό, λοιπόν, η κυρία Μπενάζη. Σε ό,τι αφορά, λέει, την υπηρεσία τη δική μας, για τα θέματα ασφαλείας των πολιτών, υπεύθυνη είναι η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές του αρμοδιότητες του τελωνίου, έχει πράξει, λέει, τα νόμιμα. Και είπε επίσης πως δεν έχουμε σκοπό να μπλεχτούμε σε διαξηφισμούς της οικογένειας Κούτλα. Έτσι. Η καταγγελία όμως του κυρίου Κούτλα είναι συγκεκριμένη και αφορά το τελωνίο, και θα έπρεπε η απάντηση ενδεχομένως να αναφέρεται από αυτού, να είναι πιο συγκεκριμένη. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι στο νησί ανησυχούν. Το πρόβλημα είναι σημαντικό, εφόσον, όπως είπα και προηγουμένως, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον λόγο αγωγό που γίνεται τώρα μεταφορά έχει λήξει και θα πρέπει οι υπηρεσίες στις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Μπενάζη να το ελέγξουν αυτό. Είναι σοβαρό το ζήτημα, αφορά την ασφάλεια του νησιού, αφορά ενδεχομένως μια ρήπαση μπορεί να προκληθεί στο λιμάνι. Πολλοί κάτοικοι του νησιού μας έχουν τηλεφωνήσει μετά το σχετικό ρεπορτάζ και ο καθένας είχε να πει τη δικιά του άποψη για το θέμα. Μάλιστα. Πάντως πρέπει να πούμε πως ο κύριος Γέσλας, ο οποίος είναι ο μέχρι
πρότινος, ήταν ο μέχρι πρότινος προϊστάμενος Ιδιονίο της Αλεξανδρούπολης, μας είπε πως δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του ζητήματος, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και ευθείες προσωπικές αναφορές για τον κύριο Γιασλά από, με βάση τις καταγγελίες του κύριου Γιάννη Κούτλα εδώ στο δελτίο της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης. Είχε αναφερθεί με ποιον τρόπο, Σταύρο, θύμισέ μας. Από όσο θυμούμε, για δύο τελωνιακούς αναφέρθηκε όταν αυτός ο ίδιος έκανε προφορικά την καταγγελία. Του απάντησαν ότι καθένας για δικούς του προσωπικούς λόγους να μην αναμειχθεί στην υπόθεση. Κάπως έτσι. Από όσο μας είχε πει ο κύριος Κούτλας, καλό είναι να, κάποια στιγμή να, να ανατρέξουμε στο αρχείο μας, γιατί θα έχουμε και στη συνέχεια νέα στοιχεία από όσο πληροφορούμε. Πάντως, όπως μας υποδεικνύει η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τελωνίου της Αλεξανδρούπολης, η κυρία Χρυσή Μπενάζη, αρμόδια για θέματα τέτοια που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης καυσίμων στο λιμάνι της Καμαριώτησης ή στον αγωγό, τέλος πάντων, της ΚΑΟΙΛ, αρμόδια είναι, αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στην οποία αύριο θα απευθυνθούμε και θα ζητήσουμε απαντήσεις και από εκεί. Ελπίζουμε ότι θα τις πάρουμε. Ευχόμαστε να τις πάρουμε. Ένα είναι βέβαιο, πως οι υπηρεσίες, οι δημόσιες, θα πρέπει να δίνουν υπεύθυνες απαντήσεις και πολύ συγκεκριμένες. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν αύριο, θα ελπίζουμε μάλλον πως αύριο, ελπίζουμε μάλλον πως αύριο θα έχουμε τέτοιες απαντήσεις από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Σταύρος, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και οι τρόποι πρόληψης είναι το θέμα ενημερωτικής εκστρατείας που υλοποιεί το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης σε σχολεία της Κομωτινής. Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, εθελοντές του κέντρου ενημερώνουν τους μαθητές και τους ευαισθητοποιούν στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Το κλίμα αλλάζει, εμένα με νοιάζει». Με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τη νέα γενιά πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, μέλη και εθελοντές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης στην Κομωτινή ξεκίνησαν μία εκστρατεία ενημέρωση σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια της περιοχής με θέμα την κλιματική αλλαγή. Με τίτλο «Το κλίμα αλλάζει, εμένα με νοιάζει», η πρώτη εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο 13ο Δημοτικό Σχολείο της Κομωτινής. Σκοπός της εκστρατείας αυτής, η οποία θα διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά μέχρι τέλος της σχολικής χρονιάς του 12, θα είναι να ενημερωθούν οι μαθητές με ένα πρωτότυπο έτσι και ελκυστικό τρόπο για τις συνέπειες που έχει επιφέρει η κλιματική αλλαγή γενικά στο περιβάλλον, αλλά κυρίως να απαντήσουν σε τι μπορούν να κάνουν τα ίδια με δική τους πρωτοβουλία για το να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση για το περιβάλλον. Έχοντας την προηγούμενη εμπειρία μιας καλής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο, θεωρήσαμε πάρα πολύ χρήσιμο τα παιδιά να έχουν αυτήν εδώ την εμπειρία.